Καλημερούτια, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Σε ένα εντελώς διαφορετικό background, βρίσκομαι στο Ηράκλειο Κρήτης για ταξίδια αναψυχής και δουλειά. Θέλω να σας δείξω την πρωινή μου ρουτίνα, το Airbnb στο οποίο μένω και διάφορα πράγματα να τα πούμε. Θα χαρώ πάρα πολύ να κάνετε εγγραφή σε αυτό εδώ το κανάλι και να με βρείτε στα social media, γιατί εκεί τα λέμε καθημερινά. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτή είναι η κεντρική πόρτα από την οποία μπαίνεις και συναντάς. Έχω ανοιχτό το παράθυρο λίγο να αριστεί ο χώρος, γι' αυτό να ακούγεται κάτι. Συναντάς την τραπεζαρία και την κουζίνα. Ας ανάψω τα φώτα, γιατί σήμερα είναι λίγο βροχερή ημέρα και εντάξει, δεν φαίνονται. Το Airbnb είχε τα πάντα, ζάχαρη, καφέ, καφετιέρα, ό,τι θέλει κανείς. Έχω πλύνει και εδώ κάποια σκεύη εγώ για να είναι καθαρά. Νερό, γιατί στο Ηράκλειο Κρήτης δεν πίνεται το νεράκι και έχω πάρει δει και την εξάδα μου. Πήρα έναν καφέ και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι βανίλια και hazelnut από Coffee Way, αρκετά ακριβώς αλλά πάρα πολύ ωραίος και αρωματικός. Εδώ και κάκια που έχω φέρει για τους φίλους μου. Ψυγείο. Ο χώρος είναι τεράστιος. Εδώ βλέπετε είναι παρατημένα τα πράγματά μου, δίνεται σημασία. Έχω ανοίξει το παράθυρο. Είναι μεγάλος χώρος. Ο τάρανδος μου θυμίζει τον τάρανδο που έχω στο δωμάτιό μου. Εδώ πέρα το έχω κάνει γραφείο, τραπεζαρία. Εξαιρετικό. Εδώ είναι ο καναπές, που είναι πολύ άνετος, τεράστιος για ένα άτομο ό,τι πρέπει. Εδώ πέρα έχω φέρει αντισηπτικούλη, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Και ψεκάζομαι συνέχεια τηλεόραση. Εδώ έχω τα καλλιντικά, τα οποία θα τα δούμε άλλη στιγμή, γιατί μου ζητήσετε να σας δείξω. Και τι έχω φέρει μαζί μου, παιδιά, έχω φέρει πάρα πολλά πράγματα, γιατί θέλω να σας γυρίσω βίντεο. Εδώ είναι μια πολύ ωραία καρέκλα που την έχω κάνει καλόγυρο. Εδώ κάτι ωραία φωτάκια που τα άναψα το βράδυ για να έχω λίγο φως. Και ανεβαίνουμε σε δεύτερο επίπεδο και συναντάμε το δωμάτιο. Εδώ έχω φέρει τη βαλιτσούλα μου. Έχω τζάμι σε όλη την επιφάνεια. Το κρεβάτι. Η ντουλάπα. Πολύ ωραία φωτιστικά αυτά τα δύο. Δυνατά. Και το μπάνιο που θα κάνουμε το skincare routine μου. Είναι απλό. Έχει μια ντουζιέρα. Και θέλω να πω ότι τα μόνα αρνητικά είναι ότι επειδή βρίσκομαι πολύ πολύ κέντρο στο Ηράκλειο Κρήτης, έχει φασαρία το πρωί, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί, αισθάνομαι ασφάλεια. Και ότι λίγο δεν γίνεται καλά συσκότηση με αυτά τα ρολάκια που πέφτουν, αλλά και πάλι δεν με ενοχλεί, γιατί εγώ κοιμάμαι σαββόδι, δεν με ενοχλεί το φως. Έχω πλύνει το πρόσωπό μου και είμαι έτοιμη να κάνω ένα skin care routine. Ας πιάσω λίγο καλύτερα τα μαλλιά μου, για να μην λερωθούν. Επειδή θα έρθει ένας φίλος μου για δουλίτσα, δεν θα βαφτώ. Παίρνω ένα πομπον, έχω πλύνει το προσωπό μου με νεράκι και παίρνω το διφασικό μισελέρ της Garnier για να πάρει τυχόν πολλήματα από λιπαρότητα, μακιγιάζ κτλ. Και αμέσως μετά θα πάρω τη σπίξη, το Rose Tonic, σαν τόνερ. Μου το είχαν δώσει σαν δειγματάκι από τα Sephora και βάζω λίγο. Είναι πολύ ωραίο, δίνει ενυδάτωση. Εννοείται ότι όλα αυτά τα αφήνω από βήμα σε βήμα να απορροφηθούν καλά. Απλά σε εσάς τα μοντάρω και τα δείχνω λίγο πιο σύντομα. Μέχρι να απορροφηθεί το τόνερ και να περάσω στο σέρουμ της βιταμίνη C, θα βάλω CeraVe την eye cream. Είναι καλή, δίνει ενυδάτωση, τίποτα τραγικό. Μ' αρέσει γιατί διατηρεί μαλακό το βλέφαρό μου. Θα πεταχτώ να πάρω κανένα αγγλικάκι να έχω να κεράσω το φίλο μου. Γι' αυτό κάνω την περιποίηση. Και θα πάρω τις βιταμίνη C από Μπλέπικα Συμπέρικα, της Natura Συμπέρικα, Hydration Face Serum. Μου έχετε πει ότι σας κάνει ασπράκια και κάνει ασπράκια. Αν δεν έχει απορροφηθεί καλά το προηγούμενο συστατικό που έχετε βάλει και αν το βάζετε πασαλίβοντας. Ο τρόπος που βάζουμε βιταμίνη C όταν είναι σε τζελοειδέ σέρουμ είναι: κάνουμε τα χέρια μας έτσι και πατικώνουμε στο πρόσωπο. Και όπως βλέπετε, αν βλέπετε, δεν κάνει κανένα άσπρο σημαδάκι. Το πατικώνουμε, μπαίνει μέσα στο δέρμα
και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το αφήνουμε να απορροφηθεί πάρα πολύ καλά και μετά θα περάσουμε στην ενυδατική. Αφήνει μία κολλώδη αίσθηση για να έρθει να κολλήσει εξαιρετικά είτε το μακιγιάζ είτε η ενυδατική μας. Για ενυδατική αυτό το διάστημα χρησιμοποιώ τη Vitamin Enriched Face Base από Bobbi Brown. Παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο έχω βάλει στο πρόσωπό μου. Είναι εξαιρετική ενυδατική, αλλά είναι εξαιρετικό primer για μακιγιάζ. Μυρίζει σαν lemon pie και αφήνει ένα αίσθημα πολύ smooth. Δηλαδή ότι πρέπει για να κάτσει πάνω μακιγιάζ. Ωστόσο, εγώ λέω να μην παυτώ. Να με natural. Και για αντιλιακό έχω φέρει το Aqua Sun Gel SPF 50 από μέσα και από το Skinbox, εννοείται. Θα το βάλω αμέσως μετά, αφού απορροφηθεί η ενυδατική μου. Αλλά σας το έδειξα. Να σας δείξω και 2-3 πράγματα που όταν σας δείξω ότι πήρα στο νησεσέρ μου θα είναι εδώ, οπότε δεν μπορώ να σας τα δείξω. Είναι της Way, το Leave-In Conditioner, για μετά το λούσιμο για να μαλακώνει τα μαλλιά. Την Nourishing Secrets από Dove. Την ρολέτα η οποία δεν δουλεύει, αλλά την πήρα γιατί την έχω αγοράσει. Και από Sol de Janeiro το Boom Dia Bright Cream. Αυτή που είναι για το κερατώσεις πιλάρι στη ροζ, που είναι εξαιρετική. Αυτά θα σας δείξω τι έχω πάρει μαζί μου στο SSR αργότερα, αλλά να ξέρετε, και το κάνω disclaimer από τώρα, ότι δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση ούτε όλο αυτό το skincare, ούτε όλο αυτό το μακιγιάζ. Εγώ το πήρα γιατί θέλω να σας γυρίσω βίντεο, οπότε ναι, πάω να ντυθώ, να πεταχτώ να πάρω γλυκάκια και επιστρέφω. Η ώρα είναι 8 και 20 το βράδυ, εγώ θα κάνω ένα ζεστό μπανάκι να αναζωογονηθώ. Ήρθαν οι φίλοι μου, ο Γιώργος και ο Μανώλης που τους αγαπώ πάρα πολύ και όσοι είστε από παλιά εδώ πέρα τους θυμάστε από το βίντεο με τους τρεις κερατάδες, πολύ παλιό YouTube. Θέλω να σας πω ότι αυτό το ταξίδι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αρχικά για όσους δεν με ακολουθούν στο Instagram ή είναι καινούργιοι συνδρομητές, έχω μια απίστευτη φοβία με το αεροπλάνο, την οποία και πειραματίζομαι να την ξεπεράσω μπαίνοντας όσο γίνεται πιο συχνά σε αεροπλάνο. Λόγω καραντίνας είχα να ταξιδέψω αρκετό καιρό, οπότε δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω αυτή τη φοβία. Ωστόσο, εδώ Κρήτη ήρθα με αεροπλάνο μόνη μου. Ήταν μια επίπονη και δύσκολη διαδικασία. Λούστηκα πατόκορφα με υδρότα, είχα ταχυκάρδια, ήμουνα σε πολύ χάλια κατάσταση. Παθαίνω κρίση πανικού στο αεροπλάνο. Ευτυχώς δεν το κατάλαβε κανείς, γιατί ξέρω να το καμουφλάρω. Και κάθε φορά που φτάνω στον προορισμό μου με το αεροπλάνο, νιώθω ακόμα πιο δυνατή, νιώθω ακόμα πιο αισιόδοξη. Και θέλω να σας περάσω το μήνυμα ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε φοβίες, είτε είναι υπαρκτές, είτε είναι φανταστικές, είτε είναι ρεαλιστικές, είτε είναι ψεύτικες. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε φοβίες και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθούμε να τις βάζουμε στην άκρη για να κερδίσουμε πράγματα. Η επιθυμία μου να έρθω να δω τους φίλους μου, να περάσω καλά, να ξεκουραστώ και να κάνω και κάποιες δουλειές εδώ πέρα ήταν πολύ πιο μεγάλη από τη φοβία του αεροπλάνου. Έλεγα λοιπόν, πριν χτυπήσει το τηλέφωνο, ότι έφερα την κακοκαιρία εδώ στο Ηρακλείο Κρήτης, έβαλε ξαφνικά αέρα, βροχή, κρύο και φοβάμαι για την πτήση που θα έρθει την Κυριακή στην επιστροφή μου, αλλά παρόλα αυτά θα το παλέψουμε, κάτι θα γίνει, οι άνθρωποι προσέχουν και ξέρουν πότε να πετάνε και πότε όχι, ελπίζω. Και θα ήθελα να μου πείτε δικές σας φοβίες κάτω στα σχόλια για να μην αισθάνομαι μόνη μου και παράλογη και για να δείξουμε και στους άλλους που παρακολουθούν το κανάλι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν φοβίες, αλλά προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Παίρνω αυτό το κομμάτι, ο λόγος που ήρθα στην Κρήτη είναι αρχικά αναψυχή, να ξεκουραστώ λίγο, να δω τους φίλους μου και κάποιες άλλες δουλειές τις οποίες δεν θα ήθελα να μοιραστώ, αλλά και γιατί αλλάζουν λίγο τα δεδομένα στην οικογενειακή κατάστασή μας. Φεύγει η αδερφή μου μόνιμα για εξωτερικό, γιατί βρήκε δουλειά και είμαι πάρα πολύ περήφανη για εκείνη. Ωστόσο, το ότι φεύγει με στεναχωρεί και ήθελα έτσι να πάρω μια απόσταση πριν συμβεί η μεγάλη απόσταση. Για να ξεχαστώ λίγο, να χαρώ λίγο, να με πάρει από κάτω τέλος πάντων, γιατί είμαστε πάρα πολύ δεμένες με την αδερφή μου. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό ή όχι, αλλά είμαστε πολύ καλές φίλες και κολλητές, θα έλεγα. Δεν είμαστε απλά αδερφές. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή όχι, που είμαστε μια τόσο δεμένη οικογένεια, αλλά σίγουρα είναι δύσκολο να αποχωριστεί ο ένας τον άλλον. Ένας λοιπόν από τους λόγους είναι ένα ψυχή και ένας είναι ότι ήθελα να ξεφύγω από αυτή έτσι, τη στενάχωρη κατάσταση που επικρατεί τώρα λίγο στο σπίτι. Άλλος ένας λόγος είναι γιατί
Αυτή τη φορά είναι η πρώτη φορά που στην ουσία πληρώνω όλα τα έξοδα εγώ του ταξιδιού. Ξέρω ότι είμαι αρκετά μεγάλη για να είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο, αλλά επειδή σας έχω πει ότι στο παρελθόν συνέβησαν και συμβαίνουν κάποια πράγματα στο παρασκήνιο που δεν θέλω να τα μοιραστώ, τα οποία με δυσκόλεψαν πάρα πολύ στη ζωή μου, είμαι περήφανη που έστω και στα 29 μου κατάφερα να αυτονομηθώ, να κάνω κάτι μόνη μου, και θέλω να σας πω ότι ποτέ δεν είναι αργά, δεν υπάρχουν όρια και περιθώρια. Μπράβο και πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που βιοπορίζονται μόνοι τους από τα 18, από τα 20, από τα 22, τα 25, από οποιαδήποτε ηλικία, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Εγώ τώρα κατάφερα να είμαι ανεξάρτητη χάρη στη δουλειά. Για όλους τους καινούργιους δουλεύω τα τελευταία 3 χρόνια στο συνεργείο του πατέρα μου στα λογιστικά. Είναι κάτι όμως που θα ήθελα να αλλάξει. Πολύ εξομολογητική διάθεση σήμερα, αλλά με έπιασε. Και γι' αυτό είμαι εδώ στο Ηράκλειο, να δω πώς μπορώ να ξεκινήσω κάτι από εδώ. Δεν ξέρω, θα δούμε, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω και να αποκαλυφθώ. Παρ' όλα αυτά, ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη, γιατί είναι το πρώτο μου ταξίδι μετά τον κορονοϊό, που το αξίζω και το προσφέρω εγώ στον εαυτό μου. Επειδή τώρα έχει σκοτεινιάσει και δεν έχει καλό φως, θα σας δείξω αύριο τα καλλιντικά που έχω πάρει μαζί μου, τα οποία επαναλαμβάνω είναι πάρα πολλά, γιατί θέλω να σας γυρίσω βίντεο και δεν χρειάζεται εσείς να φέρετε τόσα μαζί σας στις διακοπές. Δεν έχω κάτι να πω, το αγαπώ το Ηράκλειο, έχω ζήσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου εδώ. Αν θέλετε μπορώ να σας προτείνω στα σχόλια κάποια μαγαζιά να επισκεφτείτε κτλ. Εγώ θα πάω και μια βόλτα στα μαγαζιά, ήδη πήγα στα Sephora και πήρα μια παλέτα, δεν κρατήθηκα. Την καινούργια της Νατάσα Ντενόνα για το Αγίου Βαλεντίνου τη μήνη, θα σας τη δείξω αύριο μαζί με τα καλλιτικά. Το skin care routine μου το βράδυ είναι ακριβώς το ίδιο με το πρωινό, οπότε δεν σας το ξαναδείχνω να μην σας κουράσω. Θέλω να πω έτσι σε εξομολογητική διάθεση ότι έζησα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εδώ στην Κρήτη. Συνέβη αυτό που συνέβη, έφυγα ας πούμε ηττημένη από εδώ πέρα. Και το ότι δούλεψα με τον εαυτό μου τα επόμενα 3-4 χρόνια και κατάφερα να ξανάρθω στον τόπο του εγκλήματος είναι πολύ σημαντικό για μένα. Και θέλω να σας εμπνεύσω και να σας πω ότι ό,τι φοβίες, στεναχωρίες και να έχετε, να ξέρετε ότι εν μέρη μπορούμε να τις ξεπεράσουμε αρκεί να το θέλουμε. Δυστυχώς δεν είναι πάντα στο χέρι μας και το αντιλαμβάνομαι και το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, ειδικά εγώ με αυτό που μου συνέβη. Ωστόσο, θέλω να είμαστε δυνατοί, να είμαστε αισιόδοξοι, να βλέπουμε με μια διαφορετική όψη τα πράγματα. Είδα και το βίντεο της Μαρινέλη που έκανε για την ψυχοθεραπεία και έχω να πω μπράβο, μόνο και μόνο που πέρασε στο μεγάλο κοινό της το πόσο σημαντική είναι η ψυχοθεραπεία. Και πόσο τη χρειαζόμαστε. Είναι σίγουρα ένα ακριβό σπόρο που δεν μπορούμε όλοι να το αγγίξουμε, αλλά κάποιοι άνθρωποι πραγματικά το χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Αυτό. Αυτά είχα να σας πω. Πάω να κάνω μπάνια να ξεβαφτώ, να συνεχίσω κάτι δουλίτσες για όση ώρα θα έχω όρεξη και εμείς θα τα πούμε αύριο κάποια στιγμή που θα σας δείξω τα πράγματα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθείτε και μην κλείσετε, έχουμε ακόμα περιεχόμενο. Καλησπερούδια, είμαστε στην επόμενη μέρα, είμαι έτοιμη να σας δείξω το νεσεσέρ μου. Ξανακάνω disclaimer σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε τις προηγούμενες 2 φορές που το είπα. Δεν χρειάζεστε όλα αυτά τα καλλιτικά που έχω πάρει εγώ μαζί. Τα πήρα μόνο και μόνο για να σας τα δείξω σε βίντεο που θέλω να σας γυρίσω. Όλο ο καιρός λίγο μας τα έχει χαλάσει. Να σας δείξω λίγο και τη θέα μου. Αν ακούγεται μουσική, είναι ένας πλανόδιος μουσικός. Είμαι στο κέντρο Ηράκλειο. Πιο κέντρο δεν γίνεται. Πάμε να σας κάνω και μια προεπισκόπηση έτσι του νεσεσέρ πριν σας τα δείξω αναλυτικά. Εδώ είναι ένα φυτάκι και ένα γουράκι και αυτό είναι το νεσεσέρ που έχω πάρει μαζί μου. Τα πινέλα και αυτά δεν σας τα δείχνω γιατί είναι πολλά και δεν χρειάζεται. Πάω να στήσω την κάμερα κάτω να σας τα δείξω. Εδώ μέσα έχω το τρίπτυχο της επιτυχίας. Λίγο απορρυπαντικό για ρούχα, λίγο απορρυπαντικό για πιάτα και λίγο για τις επιφάνειες. Προς το παρόν δεν το έχω χρησιμοποιήσει γιατί είναι πεντακάθαρο το Airbnb. Έχω πάρει ένα σετάκι, δεν το έχω εδώ ολόκληρο να σας το δείξω. Είναι από την Brio Zio και τη σειρά Don't Despair Repair. Αυτή είναι η μάσκα. Έχει και το λαδάκι και έχει και conditioner και σαμπουάν. Είναι όλα σε travel size για το ταξίδι. Το conditioner και το σαμπουάν τα έχω μέσα στο μπάνιο, γι' αυτό δεν σας τα δείχνω. Και για το σώμα έχω ένα διαφημιστικό από YSL Libre, γιατί έχω πάρει μαζί και το Libre, το άρωμα. Πολύ ωραίο, οπότε ναι, ήθελα να μυρίζω το ίδιο. Αυτό που σας δείχνω είναι τα περιποίηση στην οδοντόκραμα και την οδοντόβουτσά μου.
Και μετά θα σας δείξω το μακιγιάζ. Μία τσιμπιδούλα απλή. Μία λίμα από τα Body Shop που ήταν χριστουγεννιάτικη δώρο που βγάζει στην πετσούλα και μένει. Τη Strata Derm που βάζω στις πληγές, δεν έχω δει καμία διαφορά. Και το Idol, ας βάλω λίγο. Α, το Idol είναι το απλό, σε δειγματάκι. Έχω πάρει αυτόν εδώ πέρα, είναι ένας διπλός καθρεφτάκος που τον έχω χρόνια, με το τσιμπιδάκι για τα φρύδια, στο αφήσω στην άκρη να βγάλω κανένα φρύδι. Και τρία δειγματάκια, ένα σαπούν προσώπου, προς το παρόν δεν έχει χρειαστεί να το χρησιμοποιήσω. Άλλο ένα της Purito, το Barrier pH Cleanser. Το πρώτο ήταν της Apivita, με lime και πρόπολη. Και ένα λαδάκι για τα μαλλιά, τα βαμμένα, από Fresh Line, επίσης δεν έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής. Και ένα σφουγγαράκι σε σχήμα Hourglass από την Colourpop. Έχω πάρει και μπατονέτες, δεν μας ενδιαφέρουν. Πάμε τώρα στο μακιγιάζ. Έχω πάρει Mario Badescu Facial Spray με αλόι, αγγούρι και πράσινο τσάι. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι setting spray, εγώ το φοράω συνέχεια. Το έχω αγαπήσει. Από μολυβάκι έχω πάρει το αγαπημένο μου το καινούργιο Long Lasting Cool Long Tenue από Sephora, είναι ένα καφέ μολύβι. Από Fregara Beauty το μαύρο eyeliner. Από MUA το Sincere Lip Liner είναι καφέ. Μην κάνω φασαρία. Το Sore από MAC. Και ένα μαύρο μολύβι το 24/7 Glide on Eye Pencil στην απόχρωση Perversion από την Urban Decay. Θα αλλάζει ο φωτισμός γιατί μία συννεφιάζει, μία βγάζει ήλιο. Δεν έχει αποφασίσει και ο ίδιος ο καιρός τι θέλει να κάνει. Λοιπόν, από πούδρα πήρα τη Too Faced, την Born This Way Multi-Use Complexion Powder. Την έχουμε δει πολλές φορές στο κανάλι. Την παλέτα της NARS, την Sweat, εννοείται. Για τα φρύδια μου κυρίως. Έχω πάρει την καινούργια παλέτα Nude Gasm Face Palette από την Charlotte Tilbury που έχει highlighter, rouge με shimmer, bronzer και contouring. Από παλέτα έχω πάρει τη Rose Quartz από Huda Beauty, φυσικά για την πιο πρόσφατή μου και την έχω λιώσει. Συνεχίζετε να ακούγεται μουσική, δεν μας πειράζει, μας κάνει ωραίο background, δεν θα χρειαστεί να βάλω κι εγώ δικό μου. Από ρουζάκι το κρεμόδες το Blush Please από MAC, εκπληκτικό. Καινούρια μάσκαρα που τη φοράω αυτή τη στιγμή και έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ, είναι η δεύτερη φορά που τη φοράω, είναι η Air Volume 30 Hour Mega Black. Αυτή εδώ πέρα, να σας δείξω και το βουρτσάκι. Δώσε. Πάρα πολύ ωραίο βουρτσάκι. Περίμενα ότι θα έχει λίγο πιο ήσυχη εδώ στο κέντρο, για να μπορώ να σας γυρίζω βιντεάκι, μην χάνομαι. Άλλο ρουζάκι, αλλά δεν έχει ήσυχη, έχει φασαρία. Glowies Berry Juicy Cheeky Vegan ρουζάκι, πάρα πολύ ωραία απόχρωση. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το Hoola το bronzer, σε πουδρένιο bronzer. Της Huda Beauty το Tantour στην απόχρωση light. Θα σας τα αφήσω όλα κάτω στο κουτί περιγραφής. Της δύο Natasha Denona που είναι η Mini Retro και η Mini Star Palette. Retro, Star Mini Palette. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Παλέτα Charlotte Tilbury Exaggerize, που είναι αυτά εδώ, η γίνη τόνη, πολύ ωραία. Την παλέτα από Hourglass, την Ambient Lightning Edit, την περσινή, προπέρσινη, δεν θυμάμαι, τα συνδυάζει όλα. Μεμονωμένη σκιά Kiko Milano Magnetic Impact, δεν κυκλοφορεί πλέον, αλλά είναι φοβερή απαστράψω, έχει απίστευτη λάμψη. Ένα highlighter ξεχωριστό από Becca, το Moonstone, αν μπορέσω να το ανοίξω αυτό. Και από foundation έχω πάρει δύο, το Synchro Skin Self Refreshing της Shiseido. Μου είχατε πει μια κοπέλα ότι δεν της αρέσει, δεν της έκασε καλά εμένα, αν εξαιρέσουμε ότι είναι λίγο άσπρο για μένα, είναι πάρα πολύ ωραίο, θέλει όμως πολύ πολύ καλό κούνημα. Και το αγαπημένο μου True Match Nude Plumping Tint Serum. Στο serum είμαι, 2-3 light απόχρωση και εδώ πέρα είμαι 140. Συναγερμός. Και στο Synchro Skin είμαι στο 140 Porcelain.
Για τα φρύδια έχω πάρει επίσης και τον Gimme Brow στην απόχρωση 3 στο mini. Είναι μάσκαρα με χρώμα. Μία ξυστρούλα. Το Paint Pot της MAC στην απόχρωση Painterly. Για βάση σκιάς. Δύο κονσίλερ. Το Tinted All Ultra Wear της Lancôme που λίγο κάτι δεν πάει καλά. Στην απόχρωση 215. Buff Neutral και Forever Skin Correct στην 1,5 Neutral. Αυτό το λατρεύω. Αυτό κάτι στο τελευταίο διάστημα δεν μου κάθεται καλά κάτω από τα μάτια. Θα το δούμε. Και πάμε. Για μάσκαρα επίσης πήρα και μία καφέ, την Kiko Milano Smart Color Mascara. Είναι σε καφέ απόχρωση. Ξέρω ότι είναι πάρα πολλά, σας εξήγησα το λόγο. By Terry Brightening CC Serum για Primer. Και πάμε τώρα στα κραγιόν. Έχω πάρει το highlighter. Το Beauty Light Wand στην απόχρωση Pillow Talk από Charlotte Tilbury που είναι highlighter. Και έχω πάρει τις NYX το Butter Gloss από Olive Gloss στην απόχρωση Pralina. Και το Infinity, το Fan Fetti Lip Topper της Zoe Cosmetics. Μου το είχαν κάνει δώρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για λιποζάν που θα βάλω και τώρα έχω τις NARS στην απόχρωση Fast Lane. Είναι έτσι ροζάκι. Έχει ανεπέσει το χρώμα. Αλλά παραδόξως μαλακώνει πάρα πολύ τα χείλη. Συνήθως αυτό το φοράω με το short της MAC και το βάζω σαν κραγιόν. Τα δύο καινούργια μου αποκτήματα από Anita Brand, το matte είναι το pinky. Ναι, το pinky. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα, πάρα πολύ σταθερό. Λίγο τονίζει τις γραμμούλες στα χείλη, αλλά είναι καταπληκτικό. Άμα το βάλεις στα μοναριστά δεν μπαίνει στις γραμμές. Πάρα πολύ ωραία απόχρωση. Και από την κρεμώδη σύσταση, το sorbet. Είναι έτσι λίγο πιο καφέ πορτοκαλί από αυτό που περίμενα, αλλά και σε συνδυασμό μαζί που τα βάζω μου αρέσουν πάρα πολύ. Και χώρια. Προφανώς τα δύο αγαπημένα μου όλων των εποχών από Huda Beauty, το Girl Strip. Πάει ο καιρός, δεν έχω να σας δείξω τίποτα πλέον, σκοτίνιασε, είναι ένα ροζ. Σας τα έχω ξαναδείξει αυτά, δεν χρειάζεται να σας τα δείχνω αναλυτικά. Και Fenty Beauty το Make Out Break που είναι έτσι πιο πίτσι, καφέ κτλ. Και κλείνω με άλλα 4 κραγιόν. Το θρυλικό Pillow Talk της Charlotte Tilbury. Από Super Stay Matte Ink της Maybelline το 65 Seductress. Είναι ένα έτσι πολύ ωραίο. Μοβρός, από Νάμπλα το Vanilla Queen, ήθελα να το χρησιμοποιήσω γιατί έχω καιρό να το χρησιμοποιήσω και το καραμέλο στήλα, αυτά ήτανε. Πριν κλείσω το βίντεο και με τη μουσική υπόκρουση, να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία η αγορά στο κέντρο του Ηρακλείου, εγώ την απολαμβάνω πάρα πολύ παιδιά, για φαγητό σας προτείνω όλα αυτά έτσι τα κουτουκάκια που υπάρχουν τριγύρω, το 50-50, το πεσκέσι, το καλαμάκι στη γωνία στο κέντρο που έχει πολύ ωραία σάντουιτς και δίπλα άλλο ένα τσοπ τσοπ λέγεται νομίζω που έχει και αυτό σάντουιτς, έχει γκούντις, έχει πίτσες, έχει σουβλάκια. Νομίζω ότι το πιο top στην Κρήτη είναι το φαγητό, οπότε δεν θα δυσκολευτείτε άμα έχετε και Foursquare ή δείτε στη Google Maps ανάλογα με τη βαθμολογία, θα σας αρέσουν όλα πιστεύω. Δεν σας πήρα μαζί μου γιατί αυτές τις μέρες έχω δουλειά, οπότε δεν έχω να σας δείξω κάτι. Και όταν βρίσκομαι με τους φίλους μου θέλω να είναι λίγο πιο ιδιωτικές οι στιγμές μας και δεν θέλω να τραβάμε βίντεο κτλ. Αν και δεν έχουν πρόβλημα να βγουν στο φακό, αλλά θέλω έτσι να χαλαρώνω και να περνάω λίγο πιο όμορφα σε πιο εσωτερικούς ρυθμούς και ελπίζω να μου το επιτρέψετε αυτό να μην σας ενοχλήσει. Αλλά σας έδειξα το σπίτι, σας έδειξα την πρωινή μου ρουτίνα, τι πήρα μαζί μου. Πρέπει να τα ξαναβάλω όλα μέσα τώρα, Παναγία μου. Πάω να πιω τον καφεδάκο μου και σε λίγο να φάω, να ξεκουραστώ και ελπίζω να φτιάξει το φως ώστε μεθαύριο και παραμεθαύριο που έχω χρόνο να σας γυρίσω βίντεο. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά να παρακολουθήσετε ακόμα ένα βίντεο μου και εμείς θα τα πούμε σε επόμενο. Γεια σας!